Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Ξεκινάει η φάση των 16 στο Evolution. Εδώ πέρα θα δούμε τον αγώνα μεταξύ Never Again με τις κίτρινες εμφανίσεις και από την άλλη τις μαύρες, οι Airballers, οι οποίοι σήμερα έρχονται ελάχιστοι, μια πεντάδα είναι όλοι και όλοι. Ακριβώς ό,τι βλέπετε, ο πάγκος είναι άδειος. Συγκεκριμένοι τους Airballers είναι Βούλας, Μακουλίδης, Ποδελίδης, Σημεωνίδη και Κουτσιάπασης. Από την πλευρά των Never Again, Κιτίνας Μικοβίτης, Καντιτζόγλου, Σπάφης, Ξηρόπουλος, Σαμαράς, Ψαλιδάς, Μιλιόρδος, Καμαράς και Χαρισόπουλος. Ιστορικό δεν έχουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους, αλλά για διαφορά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει. Never Again στον όμιλο της Evolution τερμάτισαν τρίτη με σκορ 7-4. Αντίπερα οι Airballers στην έκτη θέση στο δικό του όμιλο με 8-3 σκορ. Πρέπει να προσέξουμε τον Καμαρά από τους Never Again με το νούμερο 9 που έχει θέσει στην άμυνα, που βλέπετε κιόλας. Από την άλλη ήταν ο Καραγιάννης και κάνει το μεγάλο όπλο βάση δυστυχών. Αυτή τη στιγμή απουσιάζει από το παιχνίδι. Αυτό που μπορούμε να δώσουμε στα στατιστικά επίσης, όσο βλέπετε τα πρώτα λεπτά του αγώνα, είναι το ότι οι Never Again έχουν 2 νίκες σερί με τους Να Σε Καλά με 70-29, το τεράστια διαφορά, και ένα πολύ οριακό παιχνίδι με τους Μαμούς 43-41, ενώ η τελευταία τους ήταν πριν 3 αγώνες με τους Μπαμπούλας στο 87-57. Από την άλλη, η ομάδα των Airballers έχουν ακριβώς ανάποδο 2 σερί ήττες, η Side Πηλαία 71-63 ήττα, Μόνσταρς 52-80 ήττα και νίκη με τους Best of με 40-53. Να δώσουμε και το extra ότι η ομάδα των Never Again στο Summer θα βρίσκεται στην Master κατηγορία, οπότε καταλαβαίνετε μια διαφορά. Δηλαδή οι Never Again, οι ομάδες οι οποίες ανέβηκαν κατηγορία, από την άλλη οι Airballers θα μείνουν στους development. Έτσι για τα γενικά στατιστικά του σημερινού αγώνα. Είμαστε στην αρχή, μας έχουν περάσει περίπου 3 λεπτά, το σκόρ στο 6-4 υπέρ των γιουβεντούχων Never Again εδώ στη Sonic Arena, και κατεβάζει αυτή τη στιγμή Σαμαράς το σουτ, θα το πάρει χωρίς ευθυνθία ο Μιλιόρδος. Κάτι πρέπει να κάνει η ομάδα των Airballers, καθώς συζητούσαμε και νωρίτερα, όσοι μπορείτε να δείτε που έκανε νωρίτερα ο Δημήτρης ο Κουτσιάμπασης, είναι η δυσκολία που υπάρχουν 5 παίχτες, θα πάνε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ενώ παράλληλα λέει ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν έχουν την ταχύτητα λόγω και απώλειας παιχτών. Οπότε αυτό που δεν είναι και απίθανο να δούμε είναι τους Airballers να πηγαίνουν σε ένα αργό τέμπο σε μεγάλες επιθέσεις και για να καθυστερήσουν τα λάθη τη μία, αλλά από την άλλη να κερδίσουν και τον χρόνο να κρατήσουν χαμηλά τις διαφορές. Το σούτ από τα χέρια του Καμάρα είναι άστοχο, ο οποίος είπαμε πρέπει θέλει προσοχή. 15 πόντι, 10 rebound μέσος όρος. Πρέπει να πάμε τώρα μπροστά η ομάδα των Airballers, 6-7, 6-12, 6-10 φυσικά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κατεβαίνει η μπάλα σε ατομική, αλλά παίζει η μπάλα εκτός, βγαίνει εκτός. Το σούτ άστοχο 3 πόντων από τον Καμαρά. Μιλιόρδος θα βρει τον Κοβίτη, μετράει τις επιλογές του, φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σταμαράς από τον... Θα καταλάβουμε κι εμείς από που έχει χρεωθεί το φάουλ
Λόι, λίγο φάουλ. Κατά πάσα πιθανότητα περιτάσσω από τον Μακουλίδη. Στις βολές βρίσκεται ο Καμαράς για την ομάδα των Never Again. Ισοφαρίζεται στα 7-7. Να δούμε και η δεύτερη βολή θα είναι εύστοχη. Και αυτή είναι επιτυχημένη. Ξανά μπροστά η ομάδα των Never Again. Περνάμε στο 8-7. Κατεβάζει την μπάλα ο Χρυσοβελίδης. Διάβαση. Φάουλ το οποίο θα κερδίσει εδώ πέρα ο Σημεωνίδης. Θα οδηγηθεί σε βολές. Έχουμε δει ήδη 3 φάουλ στην αρχή του αγώνα. Στα πρώτα 4-4,5 περίπου λεπτά. Θα δούμε και η συνέχεια πώς θα είναι. Δεν φαίνεται καλό σημάδι του Σημεωνίδη. Αν και από όσο καταφέρνει σε κράσει, πρέπει να την έχουν φάει τα κουνούπια παρά να έχει πάρει κάτι. Αλλά και αυτά είναι αρκετά για να τον κρατήσουν εκτός της ορυπίας του να μην μπορέσει να σκοράρει την πρώτη βολή. Και η δεύτερη μένει εκτός. Παραμένει το 8-7. Υπέρ τον Never Again, αλλά έχει το rebound σε αυτή την κουτσιάβαση. Να περάσει την μπάλα ξανά κάτω στο Μακουλίδη, αλλά χωρίς επιτυχία. Never Again στο κλέψιμο. Καμαράς του τριών χωρίς επιτυχία. Θα δούμε πως από η μπάλα είναι για την ομάδα των Air Ballers. Πρώτη περίοδο σωστά το πρώτο μισό, γιατί είμαστε το 5-17, οπότε μπορούμε να πούμε το πρώτο μισό. Είναι ως τώρα χαμηλά το σκορ, είναι λογικό, δεν θα περιμένω γρήγορα μεγάλο σκορ. Είπαμε το θέμα που υπάρχει βέβαια των Air Ballers, οπότε το σκορ θα έχει διαφορετική κύμανση. Θα δούμε να μπορέσουμε να περάσουμε ξανά μπροστά με αυτήν την ευκαιρία. Μην το σπάσουμε το Χρυσοβελίδη, δεν είναι επιτυχημένη. Η Καμαρά θα τρέξει. Θα δώσει την πάσα, όμως δεν θα είναι έστοχη η προσπάθεια. Το πρώτο παιδί είναι καθαρό σε πρώτη μορφή. Δεύτερη, τρίτη προσπάθεια, έστοχη το Καμαρά. Πήρε το αίμα του, πήρε τον μπλοκ από τον Μακουλίδη. Περίπου στα μέσα του πρώτου του χρόνου. Έχουμε ένα δευτερόλεπτο, θα κάνουμε λόγω του ασφαλούς διακοπή του αγώνα για λίγο. Συνεχίζει κανονικά ο αγώνας, 17 δευτερόλεπτα απομένουν πλέον. Να δούμε αν το σούτ εδώ θα είναι έστοχο. Δεν θα είναι αυτοκίνητο, ευχαριστώ πολύ. Αλλά θα καταφέρει με δυναμικότητα και προσπάθεια ο Ψαλίδας να κερδίσει το φάουλ μετά και την το rebound. Γιώργο, βολή εσύ. Μια για να διαλέξεις. Λίγο που δεν συμβαίνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό. Ότι βολή είναι έστοχη. Ψαλίδας κάνει το 17. Δεύτερη άστοχη. Διαφορά είναι στους 4-17. Γούλας να απαντήσει, μειώνει στο πόντο. Διαφορά πάλι στο καλάθι μετά από λίγη ώρα από το 8-7 που ήταν νωρίτερα. Πάλι υπέρ τον Never Again. Πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια από τους Air Ballers. Κρατάνε χαμηλά τον χρόνο. Δεν καταφέρνουν
να σκοράρει εδώ πέρα ο Σαμαράς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά καλό σημάδι η αμυντική του προσπάθεια αυτή τη στιγμή να είναι γρήγορα και εύκολα επιτυχημένη. Τελευταία τρία δεύτερη την επίθεση. Δεν θα εκδηλωθεί, θα κλέψει ο Χρυσοβελίδη. Κακουλίδης, ο Σημειονίδη. Θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ. Φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Καμαρά. 3-21 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 11-10. Το σκόρ υπέρ των Ερμπόλες κατάφεραν την ανατροπή. Άστοχη η δεύτερη. Άστοχη η πολύ συγχωρείτε. Το rebound και στη λέω το Εύεργερ πάλι σε αυτή του Καμαρά. Θα γίνει προφορία, Μακουλίτς εκεί. Θα καταφέρει να δυσκολέψει, να σταματήσει την επίθεση των Never Again. 13 δεύτερα που μένουν για την για την επίθεση. Κυριακή 11 περνάει στο φορ ο Σπάθης. Θα πάρει το σούτ από μεσαία απόσταση. Ότι Τίρλας δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ερμπόλες έχουν το rebound. Πάρουν να τρέξουν. Προλαβαίνουν να περάσουν το φορ του κέντρου. Με διάπαση. Θα χρεωθεί με θύματα. Αλλαγή κατοχής υπέρ τον Never Again. Τόσους παίχτες, το καθένα και πιέζαν στην αρχή. Ξανά η μπάλα είναι για τους Air Ballers, οι οποίοι συγχωρείται για τους Never Again. Οι οποίοι έως τώρα είναι λογικό στην αρχή του αγώνα να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την διαφορά στο βάθος στο roster, αλλά αυτό είναι κάτι που θα φανεί αργότερα. Παίξει ρόλο και η κούραση. Το shoot δεν ήταν έστοχο, το rebound είναι τα χέρια των Never Again παρά τις δυσκολίες. Και έχουμε μια μικρή διακοπή για κάποια πιθανή ενόχληση του Σημειονίδη, που φαίνεται ως τώρα να είναι καλά. Παραφορά από το κέντρο θα γίνει από τα χέρια του Καρδιτζόγλου. Κώστα! Έχω πάρα φορά και η μπάλα στο Πιτήρλα. Δεν είναι επιτυχημένη η προσπάθεια. Υπάρχει διακοπή της ροής της μπάλας. Αλλά παραμένει στο Never Again 6 τα υπόλοιπα δεύτερα. Το σουτ είναι εύστοχο από τα χέρια του Χαρισόπουλου. 14-12. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Υπάρχει κατοχή της διάπασης. Θα πάρει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό. 1-47 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία γρήγορη επίθεση με τον Κουτσιάπαση να ξαναβάζει μπροστά την ομάδα των Air Ballers. Να εσωφαρίζουν 14 όλα. Κλέψιμο, ότι διαβόγω τα μακριά χέρια του Σιμεωνίδη. Χρυσοβελίδης θα κατεβάσει. Κουτσιάπασης, Γκούλας. Πολύ ωραία κίνηση, θα πάρει το φάουλ ο Κουτσιάπασης. Πέμπτο ομαδικό, οδηγούμαστε στη γραμμή των βολών. Ευκαιρία για να περάσει, να περάσει μπροστά η ομάδα των Air Ballers. Πρώτη βολή είναι έστοχη, 14-15 το σκορ. Υπάρχει αλλαγή. Να δούμε και τη δεύτερη, αν θα είναι επίσης εύστοχη. Και η δεύτερη είναι εύστοχη, το σκόρ είναι στο 14-16, 1-20 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Οι Never Again έχουν
ολοκληρώθει τα 5 ομαδικά. Οι Airballers είναι στα 2. Ακόμη επίθεση όπου δουλεύουν η ομάδα των Airballers σε πολύ καλή άμυνα έως τώρα. Στο πρώτο δεκάλεπτο θα την πληρώσουν, δεν θα την πληρώσουν από το σουτ που έγινε από τα χέρια του Μακουλίδη. Πολύ ωραία η κίνηση και πολύ ωραία καλά του Χαρισόπουλο. Το σκόρ στο 16-16, τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Βελίδης θα πάρει την επίθεση μόνος του. Θα πάει, δεν θα καταφέρει όμως το σκοράρι. Γρήγορα στην επίθεση με τον... Μπάλα δεν θα καταφέρει να μπει σε ούτε την προσπάθεια αρχικά του Καντιντόγλου, ούτε μετά από τον Χαρισόπουλου. Ο Βελίδης θα δώσει την πάσα στο Σιμεωνίδη, δεν καταφέρει αυτό το σκοράρι. Το πάω στα χέρια του Βούλα. Θα είναι φάουλ, το οποίο χρεώνεται στον Καντιντζόγλου υπέρ του Βούλα, ο οποίος θα οδηγηθεί στη γραμμή των βολών. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Το σκορ θα παραμείνει στην ισοπαλία στο 16-16. Θα δούμε ο Κούλας θα καταφέρει να σκοράρει. Μέσα 16-17, τελευταία πιθανότητα επίθεση στο πρώτο πρώτη περίοδο. Κατοχή είναι στο τίτλα, θα ψάξουνε ποιος θα κάνει το ελεύθερο τελευταίο σου, θα το πάρει το τίτλα. Εκπληκτικό καλάθι του Διπίλα στη λήξη και έχουμε το 19-17 για την πρώτη περίοδο. Ένα παιχνίδι το οποίο ως τώρα δεν φαινόταν να πηγαίνει κάπως έτσι, αλλά εν τέλει στο τελευταίο καλάθι έχει φέρει το άνω, τα πάνω κάτω. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε για τη δεύτερη περίοδο. Το σκορ το 19-17 υπέρ των Ευερεγέννητα και το τρίποντο στο κλικά στη λήξη από τα χέρια του Τίτλα. Βάζουν μπροστά τους Ευερεγέννητα. 19-17. Κάτοχη για την ομάδα των Airballers. Ξεκινήσουν αυτή την δεύτερη. Όχι. Οι Ευερεγέννητα ξεκινήσουν. Ξεκινήσουν όπως τελείωσαν ακριβώς την πρώτη περίοδο. Από τα χέρια του Τίτλα τελείωσε στα χέρια Τίτλα, ξεκινάει η δεύτερη. Μιλιόρδος με γενική κυκλοφορία. Πολύ ωραία προσπίση, το σούτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Σαμαρά. Χρυσοβελίδης Μακουλίδης, Σιμεωνίδης. Και το Γούλα που έχει μπει στο ζωγραφιστό θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία όμως, και δεν σοφαρίσει η ομάδα των Airballers. Μιλιόρδος στο σουτ των 3 πόντων χωρίς ευτυχία, επιθετικό όμως ο rebound στα χέρια του Σαμαρά. Χωρίς επιτυχία η πάσα, ακόμα ένα κλέψιμο την ομάδα των Airballers. Το Ξοβελίδη θα το ολοκληρώνει. Γούλας παραλύνει μια εξαιρετική πάσα στο Κουτσιάμπαση, αλλά τα χέρια του Τίτλα είναι αρκετά γρήγορα για να κόψουν. Αλλά παραμένει στους Airballers. Το σουτ χωρίς εστοχία από τα χέρια του Μακουλίδη. Ευκαιρία και τους Never Again να εκτείνουν τη διαφορά. Παραλίγο εδώ να κλέψει ο Κουτσιάμπασης. Δίσδυση, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ πέρα ο Σαμαράς. Δεύτερο ατομικό για τον Μακουλίδη, ο οποίος συγχρόνιζεται το πρώτο φάουλ της δεύτερης περίοδου. 19-17 υπέρ των Never Again. Με τις βολές
Λοιπόν, πρώτη είναι άστοχη. Να δούμε αν η δεύτερη θα είναι επιτυχημένη. Χωρίς πτυχία και η δεύτερη βολή. Μία βρήκε στην κοσινή πλευρά, η άλλη έπαιξε σε όλα τα σημεία. Στεφάνης. Ουτσιάβα σε κατεβάση. Ζοβελίδης. Θα ψάξει χώρο, θα ψάξει να δώσει πάσα, αλλά τελικά εκείνο ο Σαμαράς για να κλέψει. Θα βγει μόνο σε ενθουσιασμό. Δεν θα σκοράρει, αλλά σε δεύτερο χρόνο η Τίλας θα κάνει 21-17 διαφορά 4 πόντων για την ομάδα Todd Levitt. Again, γρήγορη επίθεση κάτω από τη Στεφάνη. Θα κερδίσει το φάουλ εδώ ο Σημειονίδης, το οποίο θα γίνει από τον Κουκοβίτη. Πρώτο ομαδικό, πρώτο ατομικό κιόλας. Διαφορά είναι στους 4, θυμίσουν 21-17. Περάσει κάτι λιγότερο από 2 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Να δούμε τις βολές του Σημειονίδη. Πρώτη βολή, έστωχη, διαφορά είναι στους 3. Δεύτερη βολή άστοχη, παραμένει το 21-18. Μετά την πρώτη έστοχη και δεύτερη άστοχη. Σε ηρεμία η ομάδα των Never Again. Έχουν το συν 3, έχουν το πλεονέκτημα του βάθους στον πάγκο. Το θέμα από εδώ και πέρα είναι να το μεταμερθούν και να είναι αρκετά ηρεμή σε όλη τη διάρκεια, ενώ οι ερχόμενες να μείνουν κοντά στο σκορ. Καταλαβαίνουν και ξέρουν και ήδη είναι δύσκολο το έργο για σήμερα. Και η προϊστορία στους ομίλους, στις διαφορετικούς ομίλους τουλάχιστον για τις δύο ομάδες, είναι πολύ κόντρα. Γιατί μία ήταν στην τρίτη και η άλλη στην έκτη θέση. Τώρα είναι ένα τρίποντο από τον Χρυσοβελίδη. Παίρνει το παιχνίδι στην ισορροπία πλέον, 21 όλα. Μιλιόρδος. Τίγλας. Μπάλα θα βγει προς τα έξω. Μιλιόρδος του τριών πόντων, αφύλακτος. Μπάλα θα βγει τη Στεφάνη. Αμυντικό είναι το rebound τα χέρια του Σημειονίδη. Βούλα σε κατεβάση. Τζιάπασης, 10 δεύτερα απομένουν για την επίθεση. Και έχουμε βήματα από τον Χρυσοβελίδη και time out για την ομάδα των Airballers. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out που πήρε η ομάδα των Airballers. Μπάλα σε χέρια των Never Again. 6-45 για το ημίχρονο. Βάση των 16 στο Evolution. Το σκορ 21-21. Και μπάλα στα χέρια των Never Again. Καμαράς πολύ ωραία θα μπει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-21. Ξανά με λίγη ώρα η Never Again μπροστά στο σκορ. Έστω με, το, με δύο πόντους. Η απάντηση του Κουτσιάβαση δεν θα είναι επιτυχημένη. Προσπάθεια του Κράσου για απάντηση. Never Again προσπαθήσει να μπει αρχικά ο Σιρόπουλος, δεν θα είναι επιτυχημένο. Ο Λιώδος ξανά έμπαλα ο Σιρόπουλο από μεσαία απόσταση στο σουτ χωρίς επιτυχία. Σημειονίδη θα κλέψει με τον Γούλα. Προς το παρόν πάντως οι Airballers έχουν πάει πολύ καλά το παιχνίδι. Έχουν κρατήσει χαμηλά το σκορ, χαμηλά διαφορά χωρίς ιδιαίτερη ταχύτητα. Σοβελίδης προσπαθήσει να μπει, θα πάει για το ανάποδο lay-up χωρίς τυχεία. Θετικό το rebound, άλλα 14 δεύτερα. Κυκλοφορία. Δεύτερα, δεύτερα. Προσπαθούμε να δούμε αν είχε ακουμπήσει μπάλα στο σούτ νωρίτερα του Σοβελίδη για να γίνει ανανέωση της επίθεσης. Έχει γίνει ανανέωση κανονικά. Παναφορά, Airballers τελευταία 5 δεύτερα. Το σούτ μακρινό χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Σημειονίδη. Μπάλα εκτός για την ομάδα των
Never again. Είναι μπροστά 23-21, 5-25 για τη λήξη του ημιχρόνου. Σε τριών πόντων χωρίς στοιχεία από τα χέρια του Λουκοβίτη. Στην διάβαση Βούλας, να δούμε αν θα είναι επιτυχημένο το σουτ χωρίς στοιχεία, αλλά επιθετικό είναι το rebound. Ακόμη μια προσπάθεια για 3 πόντους έξω. Θα παραμείνει το 23-21. Μιλιόδος και ερχόμενα σε ρίτ τρίποντο χωρίς στοιχεία γενικά στον αγώνα. Κυκλοφορία, μπάλα αλλάζει η χέρια. Σιλονίδης, τριών τρόποντο ξανά. Μετά από αρκετή ώρα περνάνε μπροστά οι Air Ballers στο 23-24. 4,5 και τα λεπτά για το τέλος της περίοδου. Μπαφρασικά το καλάθι. Πέρα χωρίς επιτυχία την προσπάθεια από τον Λουκοβίτη. Πολύ καλή άμυνα κιόλας. Βούλας θα βρει τον Κουτιάβαση. Έτσι ο Σιμεωνίδη θα κάνει το σουτ χωρίς επιτυχία. Ο Μακουλίδης, γρήγορη πάσα, μηδιασμό, πολύ ωραία προσπάθεια και χωρίς επιτυχία το καλάθι. Αλλά υπάρχει το θετικό rebound και το σιγοτρίποντο είναι από τον Καμαρά. Το rebound προσπάθεια από τον Σιρόπουλο. Στο συν 2 είναι Βερεγγέν. Απάντηση άμεση με συν 1 από τον Χρυσοβελίδη. Θα πάει στο 26-27, εύστοχο τρίποντο. 3,5 λεπτά για το τέλος. Κατεβάσει ο Καμαράς. Θα πάρει και το σουτ χωρίς επιτυχία. Αλλά την μπάλα και του Σιρόπουλου. Δεύτερο σουτ χωρίς ευστοχία. Σοβελίδης θα τρέξει. Περάσει στο κέντρο και θα στερήσει. Έχει κάνει επίθεση, θα πάει στο Γούλα. Πρέπει να είμαστε καλά στο τέταρτο σειρά, στο χωτρίποντο. Καμαράς θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα καταφέρει να σκοράρει. Σιμεωνίδης θα πάρει το rebound. Και Κουτσιάβαση θα κατεβάσει την ομάδα των Air Ballers. Ξέρεις επιλογές του, Μακουλίδης, Ξεδογούλα. Πολύ ωραία η ομαδική προσπάθεια, χωρίς όμως επιτυχία. Καθώς θα δυσκολευτεί, πέρα Μακουλίδης. Και Σιμεωνίδης θα κάνει το φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τη ομάδα των Air Ballers και έχουμε time out. 2:14 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε μετά και το time out της ομάδας των Air Ballers, 2:18 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Θα δημιουργηθούν και στο ημίχρονο. Δεν βερεγγένει πίσω με ένα πόντο, 6-27. Αλλά είναι, έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά, δεν θα εκμεταλλευτούν. Αμυντικό το rebound. Σοελίδης θα ανέβει. Θα περάσει το κέντρο, θα χαλαρώσει την επίθεση, θα πάει στην ταχύτητα. Διάβασης δεν θα στοχίσει. Ευκαιρία, Χαρισόπουλος θα περάσει μπροστά. 28-27, η Never Again, 1:40 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Γούλας. Σιμεωνίδης. Θα πάρει την ευκαιρία, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Του διάβασε μια λίγο κατά περίπτωση δύσκολη προσπάθεια. Και δίζει το φάουλ δεύτερο για την ομάδα. Το Never Again όμως θα οδηγηθεί στις στη γραμμή των βολών. Το διβολί έστοχη, 28-28. Δεύτερη είναι άστοχη και υπήρξε γρήγορη παρέμβαση του διάβαση. Οπότε δεν θα υπάρξει διεκδίκηση για το rebound.
Γρήγορη επίθεση χωρίς αποτελεσματικότητα από την πλευρά του Ψάλιδα. Βούλας. Μπράβο, πάνω, μπράβο, μπράβο. Σοβελίδης. Μην βοηθάς καθόλου πάνω. Θα χάσει την κατοχή την οποία θα κερδίσει αρχικά και θα την κρατήσει λίγο επίδοξα. Εκεί πέρα ο Σπάθης. Τελευταίο λεπτό, το σκορ σε 28-28. Καμαράς θα κατεβάσει. Κυκλοφορία, μπάλα στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Βούλας θα είναι στο rebound για τις Ερβόλες. Διάβασης. Καμία από τις δύο μαζί με τον πραγματικό ρυθμό να τρέξει και να μπορέσει να πάρει μια διαφορά πάνω από 4 πόντους. Άρα διαφορές και με δύο αυτή τη στιγμή θα πάρουν οι Ερβόλες μέχρι την έσχυτη προσπάθεια του Σιμεωνίδη. 28-30. Σχεδόν μέχρι το τέλος η επίθεση που μένει ένα δευτερόλεπτο σε περίοδος ολοκλήρωσης. Χαριτόπουλος σου 3 πόντων. Έστοχο. 31-30. Τελευταία 7 δεύτερα. Για όλους και επιφυλάσσουν για τη λύση της περίοδου. Σοβελίδης, Ασουτάρη, χωρίς επιτυχία. Οδηγόμαστε σε ημίχρονο 31-30. Ένα πολύ κλειστό άποψη σκορ παιχνίδι. Δεν έχουν γίνει μεγάλες διαφορές. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια που θα είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο. 31-30 το σκορ υπέρ την ομάδα των τυπικών Ερβόλες. Συγχωρείτε, Never Again. Ερβόλες έχουν την μπάλα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Σιμεωνίδης θα αλλάξει το προβάδισμα, θα το δώσει στην ομάδα του με 31-32. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή του αγώνα δυσκολιένει υπέρ των Ερβόλες. Ως τώρα έχουν κρατήσει πολύ καλά το σκορ με πολύ καλές άμυνες, καλή πίεση κοντά στο καλάθι. Εκεί έχουν βγάλει καλές άμυνες, έχουν απλώσει τα χέρια τους όπως χρειάζονται, έχουν κόψει, έχουν εκλέψει. Να δούμε αν θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια για να φτάσουμε κοντά σε ένα παιχνίδι στο πόντο. Τόσο παρόν εκεί οδηγούμαστε, αλλά έχουμε 2,10 λεπτά γεμάτα για να μάθουμε την συνέχεια και ποιος θα περάσει η φάση των προημιτελικών. Δύο σερί άστοχα σουτ από τον Χαρισόπουλο. Με αυτό που λέγαμε στο περίπου ότι είναι μακριά τα χέρια των Ερβόλες, έχουν κάνει πολύ καλές άμυνες. Εδώ πέρα φάνηκε και τον Κουτζιάμαση, όπου έκανε άθρωση στα χέρια του, έκοψε την μπάλα σε επιστροφή, πήγε εντάξει μπάλα στο κεφάλι του τίτλα, αλλά στα χέρια των Ερβόλες παραμένει. Έστω και δεν καταφέρουν να σκοράρουν με τον Σιμεωνίδη, ο οποίος φαίνεται να ψηλοταλαιπωρεί, δεν πάει έναν ελάχιστο τραυματισμό στην αρχή, αλλά παρέμεινε κανονικά. Το σουτ του Καμαρά δεν θα βάλει την ομάδα του μπροστά, δεν θα είναι έστοχο. Γούλας. Σιμεωνίδης. Σοβελίδης. Και θα είναι σε μεγάλη κατοχή. Που μένουν κάτω από 5 δεύτερα. Θα πάρει το σουτ χωρίς ευστοχία ο Μακουλίδης. Αμυντικό το rebound. Θα πάνε λίγο να οργανίσουν τον χρόνο οι Ερβόλες, οι Never Again. Σουτ από μεσή απόσταση χωρίς ευστοχία από τον Χαρισόπουλο, ο οποίος το χέρι δεν έχει πάρει ακόμα χώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά από την άλλη ο Κουκύρλας καταφέρει, σκοράρει, ανατρέπει σε 34-32. Ρόλι, περιμένετε λίγο. 7-25 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, έχουν περάσει δηλαδή 2 λεπτά και 35
δευτερόλεπτα, τόσο έχει κυλήσει, τόσο έχει κυλήσει ως τώρα το ρολόι στην τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε μετά από το time out. Το σκορ 34-32 υπέρ της ομάδας των Never Again, οι οποίοι πιέζουν ψηλά και καταφέρουν να κρατήσουν 9 δευτερόλεπτα την ομάδα των Airballers στο δικό τους μισό. Σημαίνει παραβίαση 8 δευτερολέπτων. Αλλαγή κατοχής. Never Again θα είναι στην κατοχή πλέον, αφού σήμανε 15 το ρολόι της κατοχής. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Σιτήρας μπορεί να έβαλε ξανά ζωμάτου πριν μπροστά, αλλά τώρα δεν κατάφερε να ψήσει διαφορά. Θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα. Όμως επειδή πάνω στο πέσιμο η μπάλα είχε περάσει το κέντρο και επιστράφηκε ξανά στο μισό των Never Again, θεωρείται το λεγόμενο μπρος πίσω. Ως αποτέλεσμα αλλαγή κατοχής, 24 δεύτερα για την ομάδα των Airballers. Να δούμε τώρα στο Βελίδης, δεν θα καταφέρουν να κάνουν επίθεση οι Airballers. Υπάρχει το κλέψιμο και ανταθλητικό από τον Γούλα. Στη συνέχεια προφανής διάθεση για διακοπή της επίθεσης σύμφωνα με τους διαιτητές πάνω στον Καμάρα. Στη γραμμή των βολών να αυξηθεί η διαφορά, ουσιαστικά θα έχουν και την κατοχή. Πρώτη βολή έστοχη. Θα δούμε και τη δεύτερη, διαφορά είναι στους 3 πλέον, 35-32, 6-46. Δεύτερη βολή δεν θα είναι έστοχη. Παναφορά από την πλάγια γραμμή από τα χέρια του Λουποβίτη. Να δούμε αν θα μπορέσουν να αυξήσουν τη διαφορά και θα το καταφέρουν μετά και το καλάθι, το οποίο θα επιτεθεί από τον Χαριστόπουλο, ο οποίος θα πιέσει τώρα τον Τζιάπαση. Πάει μόνος του. Η πάσα δεν είναι επιτυχημένη προς τον Σιμεωνίδη, όμως ο Σιμεωνίδης είναι εκεί να κλέψει και ένα σκοράρι μειώνει τη διαφορά ξανά στους 3, 37-34. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Θα έρθουν τα μακριά χέρια του Κουτσιάπαση, ο οποίος θα κλέψει και μετά θα κερδίσει την κατοχή. 24 δεύτερα, 6-3 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Η άνω του Never Again έχει γίνει πολύ πιο πιεστική, έχει γίνει πολύ πιο ψηλά. Έχει βγάλει αποτέλεσμα και τραβάει και μέχρι κάτω την μπασκέτα. Στοπ από τον Τζιάπαση στην προσπάθεια του Σιρόπουλου. Κατοχημένη όμως του Never Again. Η Τίτλα Καμαρά θα πάρει το σουτ. Έστοχο, 40-34. Μεγαλύτερη διαφορά ως τώρα είναι στους 6. Το ύφα που ανεβαίνει πάνω από τους 5. Γούλας. Θα βγει το Σοβελίδη. Σιμεωνίδης. Πακουλίδης θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Καμαράς. Θα πάνε σε γρήγορη επίθεση οι Never Again. Δεν φτάνει όμως έστοχοι σε πρώτο χρόνο. Παίρνουν το rebound. Να δούμε αν θα καταφέρουν να σκοράρουν. Και έχουμε τραυματισμό του Σιμεωνίδη. Είναι κακά τα ματάτα αυτά. Να δούμε τι θα συμβεί, αν θα μπορέσει να επιστρέψει. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από αυτό το
ελαφρύ τραυματισμό, ο οποίος τον βασανίζει τον Σιμεωνίδη και τους Ερμπόλνερς, είπαμε τα μαντάτα δεν είναι τόσο καλά. Το δάχτυλο, τραυματισμός, αλλά είναι σε συνεχή πίεση και υπάρχει συνεχή δράση του δαχτύλου. Δεν θα μπορέσει να το ηρεμήσει. Θα δούμε όμως τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Συνεχίζει. Σε περίπτωση όμως που δεν θα αντέξει το πόνο, γιατί είπαμε δεν είναι ό,τι πιο εύκολο αυτός ο τραυματισμός. Βλέπουμε την εξέλιξη του αγώνα μιλώντας. Η ομάδα των Ερμπόλνερς θα χρειαστεί μετά να συνεχίσει με 4. Μπορείτε να δείτε κιόλας ότι δεν με πατάει πάρα πολύ καλά. Να δούμε στα υπόλοιπα 14 αγωνιστικά λεπτά τι θα συμβεί. Το σκορ προσπαθούν στο 40-34. Να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή. Δεν υπάρχει αλλαγή. Το σκορ 40-34. Πάλι τους Ερμπόλνερς, οι οποίοι είναι σήμερα στο ελάχιστο δυνατό. Τερματικός αυτός δεν είναι καλό το σημάδι. Το rebound για την ομάδα Never Again. Θα βγουν στην επίθεση Λιόρδος Καντιλτζόγλου. Το σουτ δεν είναι επιτυχημένο. Ερμπόλνερς θα τρέξουν μήπως καλύψουν λίγη διαφορά σε αυτήν την επίθεση. Το σουτ χωρίς και επιτυχία από τον Χρυσοβελίδη. Καμαράς κατεβάσει. Μιλιόρδος θα βρει πολύ ωραία απέναντι φυσικά τον συμπαίκτη του, αλλά δεν θα καταφέρει να παράδει. Χρυσοβελίδης θα κρατήσει όμως και αυτό στην μπάλα. Οπότε υπάρχει αλλαγή κατοχής. Πάλι Never Again και time out. Ακόμη ένα στην τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά και το time out. 3-3 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 40-34 το σκορ υπέρ της ομάδας των Never Again, η οποία είναι και στην επίθεση. Μιλιόρδος θα πάρει το σουτ, έστοχο, 42-34. Νέα μεγάλη και διαφορά, συν 8 υπέρ των Never Again. Ζωβελίδης, Σιμεωνίδης, δεν θα καταφέρει να σκοράρει, πάρα πολύ ο double team πάνω του. Σαν μια πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια και επιθετική, θα είναι έστοχη και Σιρόπουλος θα βάλει διαφορά πρώτη φορά σε διψήφιο. 44-34-24 για τη λήξη της περίοδου. Κούλας για τους Ερμπόλνερς. Το σουτ χωρίς αποτέλεσμα από τον Μακουλίδη. Καμαράς κατεβάσει, ήρεμος και ανενόχλητος όσο περνάμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Διαφορά είναι στους 10. Μιλιόρδος δεν θα πάρει το σουτ. Σιρόπουλος κανά ο Μιλιόρδος. Καμαράς στη γωνία θα πάρει το σουτ χωρίς να πατάει. 47-34 στους 13 η ομάδα των Never Again. Αρχίζει να χτίζει διαφορά στα μέσα από την μέση της τρίτης περίοδου. Στην διάβαση Ζωβελίδης θα πάρει το σουτ, δεν θα είναι έστοχο. Το rebound θα δούμε τελικά ποιανού χέρια θα είναι του Κουτσιάβαση. Αλλά το κλέσιμο είναι από τον Σιρόπουλο. Χωρίς στοιχεία η επίθεση του Καζιλτζόγλου. Παρότι ήταν αφύλακτος εδώ πέρα, ο Σιμεωνίδης δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο πόνος τον αποσυγκεντρώνει. Αλλά μπορούμε να πούμε η λογική προσπάθειά του. Τελευταίο λεπτό για την τρίτη περίοδο. Το σκορ είναι 13. Μόνο ένα φάουλ έχει υπάρξει ως τώρα. Το οποίο είναι η θέση και τους Ερμπόλνερς. 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα χρειώνονται πάνω στον ψαλίδα. Οπότε έχουμε αλλαγή κατοχής μπάλα στους Ερμπόλνερς. 50 δευτερόλεπτα ακριβώς
για την λήξη της τρίτης περίοδου. Γούλας. Θα ψάξει επιλογές διάβασης. Πάρα πολύ ωραία διπλή άμυνα από τον Ψαλίδα και τον Καντιντζόγλου. Γρήγορη και ωραία κυκλοφορία, αλλά άστοχο το σουτ σε πρώτο χρόνο. Με το δεύτερο και αυτό άστοχα τη φορά από τα χέρια του Μιλιόρδου. Και έχουμε φάουλ. Πρώτο, ομαδικό 13,4 δευτερόλεπτα. Σημεωνίδης. Τελευταία 10, Χρυσοβελίδης. Θα πάρει την επίθεση και θα κερδίσει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό, 3,7 για την λήξη. Να δούμε αν θα προλάβουν να σκοράρουν οι ερχόλες. Μισό δευτερόλεπτο που καταφέρει να περαστεί. 40. Παραμένει όμως η μπάλα στους ερχόλες. Τρίτο ομαδικό. Γούλας θα πάρει το σουτ, άστοχο, και εδώ λίγη η τρίτη περίοδος με πρώτη φορά να βλέπουμε κάποια τις δύο ομάδες να έχει πάρει διαφορά. Αυτή εδώ πέρα είναι Βεργέν στο συν 13 και περιμένουμε και την τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο στην φάση των 16 για την Evolution. Είναι Never Again Air Ballers, 47-34. Θα παραμείνει το σκορ τους ή άλλως. Είναι και ένα δύσκολο παιχνίδι ως τώρα για την ομάδα των Air Ballers. Έχουν κάνει όμως μια πολύ άλλη εμφάνιση. Πάρα το σκορ δεν το υποδεικνύει. Τα πρώτα 25 λεπτά με εξαιρετικές άμυνες κατάφερα να κρατήσουν χαμηλά τη διαφορά. Ήταν δύσκολο το έργο του από εδώ και πέρα, αλλά ο αθλητισμός είναι γεμάτος εκπλήξεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ήδη στο μείον 11, 47-36. Είναι μια καλή ευκαιρία κιόλας για τους Never Again. Ίσως αν ανεβάσουν τη διαφορά να κάνουν και ένα rotation. Πολύ ωραία η πάσα προς τον Χρυσοβελίδης και την ομάδα των Ερπόλες. Γούλας. Σούτα από μεσαία απόσταση χωρίς ευστοχία. Τον Αχουλίδη δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα για το rebound. Πότε η κατοχή για τους Never Again. Και κατεβάζει Χάρης Όπουλος. Κυκλοφορία της μπάλας. Θα πάρει το στο Χαρισόπουλος χωρίς ευστοχία. Το rebound επιθετικό και το κόψιμο καθαρό από τον Κουτσιάμπαση. Πολύ ωραία η άμυνα πάνω στον Καντιντζόγλου. Κουτσιάμπασης θα κάνει βήματα, θα λύσει σταθερό. Η διαφορά, παρότι είναι στους 11, βλέπουμε καμία από τις δύο ομάδες δεν καταλήφθη. Μια θέλει να αυξήσει τη διαφορά και να καθαρίσει τον αγώνα. Από την άλλη, οι ερμπόλες να πιέσουν και να προσπαθούν για το καλύτερο. Και το Σουν Λιόρδου δεν αφήνει πλέον το περιθώριο. Ας είναι 14-50-36. Θα μπει ο Κουβελής μέχρι μέσα, δεν θα βρει διάδρομο. Σημεωνίδης. Στην μεσαία απόσταση χωρίς ευστοχία. Καντιντζόγλου, πολύ ωραία πάσα μέσα στο γραφιστό για τον Ψαλίδα, όμως στο Βελίτη θα κάνει το φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Air Ballers.
Προσπαθείς. Πριν τη δεύτερη παίζα. Να δούμε. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Να δούμε η δεύτερη θα έχει επιτυχία. Και η δεύτερη άστοχη, θετικό στο rebound, χωρίς επιτυχία, προσπάθεια. Τρίτη σέρι προσπάθεια, να δούμε αν αυτή θα είναι επιτυχημένη. Μιλιόρδος ελεύθερο το τρίποντο, δεν θα καταφέρει ούτε εδώ να σκοράρει. Και παράλληλα ο Ψαλίδας θα κρατήσει την μπάλα και θα βγει εκτός. Λύνεται η πολιορκία των νιου του Never Again. Γούλας πάει μέχρι μέσα, πάει το σουτ, θα είναι επιτυχημένο, ο Βακουλής δεν θα μπορέσει ούτε αυτός να σκοράρει. Τα μισή λεπτά έχει κλείξει το αγώνα. Το έργο είπαμε δεν είναι εύκολο στους Airballers. Γρήγορα Μακουλίδης θα εκμεταλλευτεί την δυναμικότητά του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 50-38. Χαρτόπουλος Μιλιόρδος. Δεν θα περάσει την μπάλα, θα γίνει κλέψιμο από τον Σιμεωνίδη. Θα πάρει το σουτ τριών πόντων χωρίς επιτυχία. Ο Τζιάβασης δεν θα διεκδικήσει το rebound στην εξέλιξη. Κατοχή πάλι για τους Never Again. Σε το βοησέα απόσταση δεν θα είναι εύστοχο τον Κατζιτζόγλου. Ο Μελίδης περαστεί πάση, ο Μελίδης θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Και η δεύτερη άστοχη, αλλά μπήκανε και γρήγορα. Οπότε δεν θα υπάρξει το rebound. Αλλαγή κατοχής, Never Again. 50-38. Κυκλοφορία. Το μισή απόσταση με ταμπλό χωρίς επιτυχία τον Καντιντζόγλου. Χρυσοβελίδης για το Γούλα. Πάει στην κυκλοφορία, θα πάνε σε γρήγορη επίθεση από όσο φαίνεται οι Airballers. Θα κερδίσει και το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ η ομάδα. Θα κάνει το φάουλ συγκεκριμένα Σιμεωνίδης και time out για την ομάδα των Airballers, 6 λεπτά πριν τη λήξη, 50-38. Επιστρέφουμε μετά το time out. Η ομάδα των Never Again θα έχει την κατοχή. Έχει το πλεονέκτημα και όπως είχαμε πει και πολύ νωρίς και αποβεβήθηκε στο τέλειο λόγο του πάγκου. Το πρώτο έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά. Χαρισόπουλος αυξής και η διαφορά πλέον στις 15. 53-38. Στο Βελίδη θα τρέξει. Πάλι στην κυκλοφορία θα ροκανίσουν λίγο το χρόνο οι Airballers. Στο Βελίδη προσπαθεί να σκοράρει χωρίς επιτυχία. Μιλιόρδος. Μέχρι μέσα χωρίς επιτυχία ο Καρτιτζόγλου. Αλλά εν τέλει θα καταφέρει ο Ψαλίδας να αυξήσει τη διαφορά στους 17-55-58, 5 και 10 για τη λήξη. Διάβαση, θα πάρει το σουτ, έστοχο. 55-41. Και ο Μιλιόρδος κατοχή. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Το έχουμε σε απόσταση χωρίς επιτυχία από τον Σπάθη. Διάβασης, όλο το γήπεδο. Θα σκοράρει. Θα
time out την ομάδα των Never Again. Επιστροφή μετά το time out που πήρε η ομάδα των Never Again. 55-43, 4,5 λεπτά για την λήξη της περίοδου και του αγώνα φυσικά. Να δούμε. Οπότε φαίνεται λογικά οι Never Again θα πάρουν την πρόκριση. Να δούμε όμως τι επιφυλάζονται σε αυτά τα τελευταία 4 και κάτι. Δηλαδή είναι στο φόρα, το rebound το πιο μακριά παίρνεται. Σούτα τη γραμμή των βολών χωρίς εστοχία από τον Σιρόπουλο. Σίγουρα θέλουν μια αξιοπρεπές στο κλείσιμο η ομάδα των Airballers. Σημεωνίδης δεν θα κάνει ένα σκοράρι. Αρχικά η επίθεση για τους Never Again δεν θα ολοκληρωθεί. Του Τσιάπας έχει κλέψει, είναι στην επίθεση. Διαφορά θα δεν θα καταφέρει να πέσει τους 10. Στους 12 παραμένει 55-43 διαφορά, 3 και 15 για τη λήξη. Θα δούμε αν θα υπάρξει, αν θα ανοίξει η ψαλίδα από τα χέρια του Καμαρά. Καμάρα, με συγχωρείτε. Είναι η Καμάρα, σωστά. 57-43, 14. Γούλας του τριών πόντων, δεν θα είναι εύστοχο. Νομίζουμε ότι σιγά σιγά ο νικητής έχει ήδη βγει. Αλλά το θέμα είναι και το σκορ. Μπράβο, Τάμπα, μπράβο, μπράβο. Βλέπουμε εδώ πέρα να αυξάνεται η διαφορά, να αυξάνει το σκορ από τον Χαρισόπουλο, 59-43. Σημειονίδης θα πάρει το φάουλ, δεν θα καταφέρει όμως να σκοράρει. Θα οδηγηθεί στη γραμμή των βολών. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Never Again. Πρώτη βολή άστοχη, παραμένει η διαφορά στους 16. Δεύτερη και αυτή χωρίς επιτυχία, δεν θα υπάρξει αλλαγή στο σκορ. Η προσπάθεια των Τίτλα δεν θα είναι επιτυχημένη. Καμαράς για να οργανώσει. Χαρισόπουλος θα πάρει το σουτ. Δεν θα εστοχίσει στο rebound του Μακουλίδης. Γούλας σπερχά 2 λεπτά του αγώνα. Διαφορά παραμένει 16-59-43. Γούλας θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σιρόπουλο. Ανεβαίνει κι άλλη διαφορά στους 19 πλέον. 18, με συγχωρείτε. 61-43, μακρινό σουτ, εύστοχο το Γούλα. Ένα και 15 για τη λήξη. Απλά μειώνει τη διαφορά πλέον στους 15. Θα πάρουν το φάουλ η ομάδα των Never Again στη γραμμή των βολών. Ο Λουβοβίτης άστοχη πρώτη. Και η δεύτερη 0-2. Διαφορά θα μείνει εκεί που είναι. Τελευταίο λεπτό πλέον του αγώνα. Καταλαβαίνετε ότι πιθανότητα ανατροπή όλο και μειώνεται, σαν να έχουμε δίδει τον νικητή. Οπότε περιμένουμε απλά το τελικό σκορ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Του διάβαση. Δεν
Ξανά η μπάλα πιστεύει στο κουτιά πασί απέναντι. Θα πάρει το σουτ το Μακουλίδης. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Καμαράς σουτ τριών πόντων χωρίς στοχεία. Ξανότητα τελευταίο σουτ πατώντας έστοχο 63-46. Και κάπου εδώ σιγά σιγά φαίνεται ο αγώνας να φτάνει στο τέλος του. Η ομάδα των Never Again πετυχαίνει μια νίκη, η οποία οδηγεί στους 8 από εδώ και πέρα. Οπότε εδώ φτάνει και ο αγώνας στο τέλος του, με το σκορ να είναι στο 63-46. Αφού Καμαράς ο τελευταίος σουτ πατούσε εντός, πατούσε τη γραμμή του τρυπόντου, ως αποτέλεσμα 63-46. Συγχαρητήρια πάντως και στην ομάδα των Μπερμπόλερς, γιατί είναι πολύ δύσκολη, πολύ έντονη η προσπάθειά τους. Παραλίγο ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά τα ματιώσεις του Μιονίδη τους κάλεσε πίσω. Εμείς σας αποχαιρετούμε μέχρι τον επόμενο αγώνα, να σκέφτεστε βασκετικά.